μήνα, αλλά έχουν πέσει κατά πολύ τα ποσά από τότε. Υπήρχε και μύθος, για νομίζω υπερδιπλάσιο από αυτό το ποσό στην ελληνική τηλεόραση. Υπερδιπλάσιο. Ναι, υπήρχε ένα χρυσό συμβόλαιο 100.000 το μήνα, λέει ο μύθος, δεν ξέρω. Okay. Δεν ήμουν στο λογιστήριο. Να πω κάτι, φαντάζομαι ότι αυτά τα συμβόλαια δίνονται και υπογράφονται από κανάλια νεοσύστατα που θέλουν να επανδρωθούν με μεγάλα ονόματα. Τα οποία μεγάλα ονόματα για να πάνε σε ένα μικρό άγνωστο κανάλι θέλουν και το κάτι τους. Δεν φαντάζομαι ένα κανάλι που έχει πορεία πολλών ετών να δίνει τέτοια. Αναλόγως τι εννοείς μικρό και νεοσύστατο. Και αναλόγως και τι εννοείς. Μην την πιάσουμε αυτή τη συζήτηση τώρα, ναι. Δεν είναι επί της παρούσης και δεν είμαστε και οι αρμόδιοι. Προχωράμε. Ναταλιώ.